Μεροκάματα αλλά και νυχτοκάματα του τρόμου κάνουν οδηγοί λεωφορείων και κυρίως τουριστικών που δέχονται σχεδόν καθημερινά επιθέσεις αγνώστων με πέτρες. Φανταστείτε μέσα στη νύχτα να δεχτεί ένας οδηγός πέτρες πάνω στον μπαμπρίζι και στα πλαϊνά ή ακόμα και αν το δούμε από την πλευρά των επιβατών, μιλάμε για εμένα προσωπικά για ένα μίνι τρομοκρατικό χτύπημα. Ούτε λίγο ούτε πολύ, σε συγκεκριμένα σημεία οι επιθέσεις κυρίως στις νυχτερινές ώρες είναι ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο που εκτός από τις φθορές που προκαλούνται στα οχήματα, προκαλούν φόβο σε οδηγούς και επιβάτες με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την ασφάλεια των μετακινήσεων. Είναι πολλά τα παραδείγματα. Πριν από 2 χρόνια επί του βόρειου οδικού άξονα, 3 λεωφορεία ταυτόχρονα δέχτηκαν επίθεση πάνω σε στροφή. Όπως είπαν οι οδηγοί πίσω από αυτόν, είπαν ότι ήταν τέρας ψυχραιμίας, κράτησε την ψυχραιμία του, διότι θα συζητούσαμε αυτή τη στιγμή για δεκάδες θύματα. Στο σημείο της εξόδου από το αεροδρόμιο Ηρακλείου προς το βόρειο οδικό άξονα ήταν και το τελευταίο περιστατικό πριν από ένα περίπου 24ωρο. Οδηγός άκουσε ένα εκοφαντικό θόρυβο και είδε να γίνεται θρύψαλα το τζάμι της πόρτας του λεωφορείου. Κανείς δεν ξέρει τι θα γινόταν αν η πέτρα έπεφτε στο τζάμι στις θέσεις των επιβατών. Αυτό εδώ, όπως βλέπουμε, ευτυχώς για τις περιστάσεις αυτές είναι διπλά τα τζάμια, όπως προβλέπεται άλλωστε από τους κανόνες ασφαλείας. Αυτό είναι που σώνει και τους επιβάτες ή αν θέλετε και τον οδηγό από άμεσο τραυματισμό. Για μια επαναλαμβανόμενη, δραματική κατάσταση που επιβάλλεται να κινητοποιήσει τις αρχές, έκανε λόγο ο πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Ανθρώπινης Ζωής, Ανθρώπινη Ασπίδα, που εξήγησε ότι έχουν υπάρξει περιστατικά που θα μπορούσαν να έχουν δραματική κατάληξη και πάντως από θαύμα μέχρι σήμερα δεν έχουμε θρηνήσει θύματα. Στην άλλη οδό, στον άλλο δρόμο, εκεί όπου κρύβονται πίσω από τα βράχια και επιτίθενται με πολλές πέτρες ταυτόχρονα πάνω στα λεωφορεία. Εκτός από τη στροφή αμέσως μετά την έξοδο του αεροδρομίου, ένα ακόμη σημείο που οι επιθέσεις είναι συχνές είναι πάλι πάνω στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, στο ύψος της Νέας Αλικαρνασσού, όπου άγνωστοι πετούν πέτρες σε αυτοκίνητα πάνω από τη γέφυρα, προκαλώντας τρόμο. Εμείς ζητάμε από την πολιτεία να ενεργοποιήσει κάθε μηχανισμό έτσι ώστε να αντιμετωπίσει το φαινόμενο. Έχουμε δει στο παρελθόν να γίνονται συλλήψεις, να οδηγούνται αυτά τα άτομα στην δικαιοσύνη και να αθωώνονται. Αυτό συνεχίζει να επαναλαμβάνεται όπως αντιλαμβάνεστε, διότι υπάρχει αυτό που λέμε η ατιμωρησία, με αποτέλεσμα κάποιοι να ενθαρρύνονται ακόμα περισσότερο και να επιτίθενται σε λεωφορεία, που όπως ανέφερα και προηγουμένως, ελοχεύει ο κίνδυνος να θρηνήσουμε δεκάδες θύματα.